προσέγγιση νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου χωρίς κριτήρια και διαδικασίες. Κύριε συνάδελφε, για 2 λεπτά έχετε το λόγο για την πρωτολογία σας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ. Όπως είχαμε συζητήσει πρόσφατα στην Ολομέλεια της Βουλής σε νομοσχέδιο που καταθέσατε, με ευθεία διάταξη που εισάγατε με τον 4368 του 2016, δώσατε τη δυνατότητα στην Υπουργό Εργασίας να επιχορηγεί από τον κρατικό προϋπολογισμό μη κυβερνητικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο των θεμάτων της εργασίας. Αυτός ο νόμος δεν έθετε καμία προϋπόθεση, κανένα κριτήριο, καμία διαδικασία και κανένα όριο χρηματοδότησης. Ήρθατε με το 4520 του 2018 με μία διάταξη που εμείς καταψηφίσαμε και κάνατε μία νομοτεχνική βελτίωση που σύμφωνα με κάποιους νομικούς παρέλκη, η οποία εισάγατε κάποιες μίνιμουμ προϋποθέσεις που υπήρχαν ήδη από το 2014 να εφαρμόζονται και σε αυτές τις επιχορηγήσεις. Σας ζήτησα τότε στην Επιτροπή να μας πείτε από την ψήφιση του νόμου το 2016 ποιες μη κυβερνητικές οργανώσεις επιχορηγήθηκαν κάνοντας χρήση αυτής της ευθείας διάταξης. Μου είπατε τότε να πάω στον κοινοβουλευτικό έλεγχο αν θέλω απαντήσεις. Και πήγα. Στις 13 Φεβρουαρίου κατέθεσα ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων, την οποία ούτε αυτή απαντήσατε εντός της προβλεπόμενης από τον κανονισμό της Βουλής προθεσμίας. Έρχομαι λοιπόν σήμερα εδώ και την κάνω επίκαιρη αυτήν την ερώτηση και ζητάω αυτά τα συγκεκριμένα στοιχεία. Πόσα και ποια νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου επιχορηγήθηκαν βάσει του νόμου 4368 του 2016, ποιο είναι το ποσό που έχει δοθεί συνολικά και ανά ΜΚΟ, με ποια κριτήρια και με ποιες διαδικασίες και αν έχουν εφαρμοστεί οι προϋποθέσεις του νόμου 4731 του 1999 σε αυτές τις επιχορηγήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο συνάδελφο. Κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο για 3 λεπτά. Κύριε Μηταράκη, ήρθα ακριβώς σήμερα εδώ για να αρθούν όλες οι καχυποψίες και φαντάζομαι και ελανθασμένες κρίσεις σας ως προς τον τίτλο της ερώτησής σας, ο οποίος είναι και εσφαλμένος και παραπλανητικός. Επιχορήγηση νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου χωρίς κριτήρια και διαδικασίες. Κύριε Μηταράκη, όπως ξέρετε, δεν υπάρχει τέτοια πιθανότητα στο ελληνικό κράτος, διότι συντρέχουν πολλοί νόμοι για να επιχορηγηθεί ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Σήμερα λοιπόν είμαι εδώ, όχι μόνο για να σας δώσω όλα τα στοιχεία, διότι ζητούσατε πληθώρα στοιχείων που δεν ήταν εύκολο οι υπηρεσίες μας να τις έχουν έτοιμες και άρα τις έχω φέρει και θα τις καταθέσω, προφανώς. Αλλά και για να ξεκαθαρίσουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Ο νόμος 2646 του 1998 καθόριζε ποια νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δύναται να επιχορηγούνται από το δημόσιο. Δηλαδή έλεγε ότι μόνο οι πιστοποιημένοι μέσω ΕΚΑ φορείς μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν. Δεν καθόριζε κανένα κριτήριο, προϋποθέσεις και όρους. Με το νόμο 2731 του 1999 τίθενται κάποιες πρώτες προϋποθέσεις για τη χρηματοδότηση. Όμως, αυτό που αναφέρεται, εάν ακολουθήθηκαν οι περιορισμοί και τα κριτήρια που τίθενται με το άρθρο 12 παράγραφος 3 του νόμου 2731-1999, στο σημείο 4 της ερώτησής σας, αγνοείται φαίνεται ότι αυτός ο νόμος έχει αντικατασταθεί με δικό σας νόμο, τον 4170 του 2013. Άρα, το νομικό καθεστώς με το οποίο δίνουμε σήμερα επιχορηγήσεις ακολουθείται από το νόμο καταρχήν 2731 του 1999, από το νόμο 4170 του 2013 και από το εξειδικευμένες τροπολογίες που έχουμε κάνει με τον νόμο, στο νόμο 2646 του 2016. Τι κάναμε στην τροπολογία, κυρία Μηταράκη? Δεν αλλάξαμε κανένα κριτήριο, καμία προϋπόθεση από τους προϋπάρχοντες νόμους. Εφαρμόζουμε ακριβώς τους προϋπάρχοντες νόμους, οι οποίοι ρητά λέω εδώ ότι είναι ελλιπείς.
Δηλαδή, όπως θα εξηγήσω αμέσως μετά, καταθέτοντας και τα στοιχεία που μου ζητήσατε, θα δείτε ότι όλη αυτή η νομοθεσία δυστυχώς ορίζει ως κριτήρια τυπικά, ακριβώς τυπικά κριτήρια. Δηλαδή, αν είναι πιστοποιημένος ο φορέας, αν έχει καταθέσει το καταστατικό του και άλλα 2-3 στοιχεία. Δεν καθορίζει κανένα ποιοτικό κριτήριο με τι στοιχεία δηλαδή χρηματοδοτούνται οι φορείς. Εμείς κρατήσαμε τα στατιστικά στοιχεία των προηγούμενων ετών και όπως θα εξηγήσω παρακάτω, συνεχίσαμε να επιδοτούμε με τους ίδιους όρους. Όμως, σήμερα είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι το περιβόητο κράτος των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, ΜΚΙΟ κτλ., που εσείς αφήσατε να γιγαντώνετε και το οποίο κατάντησε σε 1.600 τέτοια ιδρύματα, όπως ανακαλύψαμε εμείς, μετά το νόμο που φέραμε πέρυσι για ψήφιση και την υποχρεωτική εγγραφή του σε ηλεκτρονική πλατφόρμα, αυτό όλο το κράτος το οποίο επιχορηγεί το, όπως ξαναλέω, θα πω αμέσως στη δευτερολογία μου πώς, και το οποίο συνεχίσαμε να επιχορηγούμε με τους ίδιους όρους, είναι προς έκδοση, αφού επεξεργαστούμε τα στοιχεία του όλα, τα οποία πλέον τα έχουμε για πρώτη φορά στο ελληνικό κράτος, θα φέρουμε νόμο πλαίσιο, όπου θα καθορίζει τις μοριοδοτήσεις του καθενός, τα στοιχεία ελέγχου του, τις ποιοτικούς έλεγχους πρέπει να κάνουμε και τα λοιπά, για να βλέπουμε στο μέλλον σε ποιους δίνει το κράτος τα χρήματά του. Επομένως, τίποτα δεν αλλάξαμε ως προς τον τρόπο που εδινόντουσαν πιο πριν οι πιστώσεις, δυστυχώς με τυπικά κριτήρια από τους νόμους. Αυτά εφαρμόζουμε κι εμείς μέχρι στιγμής, γιατί δεν είχαμε τη χαρτογράφηση όλων των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου. Σήμερα την έχουμε και θα προχωρήσουμε σε αναλυτικό νόμο. Οπότε να περιμένει η Βουλή για θα φέρουμε ενιαίο νόμο πλαίσιο για τη λειτουργία όλων αυτών των ιδρυμάτων, για τους τρόπους χρηματοδότησής τους και για όλες τις συνθήκες οι οποίες πρέπει να πληρούν σε όλα τα επίπεδα, όπως θα αναλύσω αμέσως μετά. Ευχαριστούμε την κυρία Υπουργό. Κύριε Μηταράκη, δώστε μου λίγο για μια ανακοίνωση ορισμένα δευτερόλεπτα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο σώμα ότι από τα άνω δυτικά θεωρία παρακολουθούν τη συνεδρίαση, αφού ενημερώθηκαν για την ιστορία του κτίριου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής και ξαναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας Ελευθέριος Βενιζέλος 51 μαθήτριες και μαθητές και 5 συνοδοί εκπαιδευτικοί από το 2ο Γενικό Λύκειο Θήβας. Η Βουλή σας καλωσορίζει και ευχαριστούμε που είσαστε κοντά μας. Κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο για τη δευτερολογία σας για 3 λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νιώθω ότι κάνω πάλι πρωτολογία, γιατί η κυρία Υπουργός μίλησε 6 λεπτά και δεν είπε απολύτως τίποτα για την ουσία της ερώτησης. Έκανε μια ιστορική αναδρομή στην ομολογία, αλλά δεν μας είπε λέξη στη δικιά της Υπουργία από το 2016 που πέρασε την ευθεία διάταξη, πόσα λεφτά έδωσε και με ποια κριτήρια, σε ποιες ΜΚΙΟ. Αυτό προσπαθώ να μάθω εδώ και 3 μήνες και η κυρία Υπουργός δεν απαντά. Πιθανότατα θα πρέπει να επανέλθουμε και με επίκαιρη υπερώτηση. Κύριε Υπουργέ, πράγματι υπάρχει ένας γενικός νόμος του 1999. Ο οποίος αφορά διμερή συνεργασία, αφορά εξωτερικές δράσεις. Ήρθε πράγματι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το 2013 και έθεσε με τον 4151 συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Εδώ το ερώτημα όμως είναι κάτι άλλο. Και κάνετε σαν να μην θέλετε να το ακούσετε. Ήρθατε εσείς, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, και έβαλε νέα διάταξη. Και έδωσε απευθείας στον Υπουργό Εργασίας με το νόμο 4368 του 2016. Είναι δικό σας νόμος. Κατατέθηκε για πρώτη φορά. Είναι ευθεία διάταξη. Και δίνει το δικαίωμα στον Υπουργό Εργασίας, χωρίς κριτήρια, να χρησιμοποιεί όσα κονδύλια θέλει από το προϋπολογισμό του Υπουργείου και αυτά να τα δίνει σε μη κυβερνητικές οργανώσεις. Οι οποίες, όπως σας είχα πει και στην ομιλία μου στη Βουλή, δεν ελέγχονται ούτε για τις συμβάσεις που κάνουν, ούτε για τις προσλήψεις που κάνουν. Δηλαδή, να το πω απλά να το καταλάβει ο κόσμος. Έρχεται Υπουργός Εργασίας. Δίνει όσα θέλει σε όποια ΜΚΙΟ θέλει. Αυτή η ΜΚΙΟ με τη σειρά της προσλαμβάνει όποιον θέλει, δίνει ό,τι μισθούς θέλει, έχει όποιο διοικητικό συμβούλιο θέλει, δίνει ό,τι αμοιβή θέλει και κάνει ό,τι συμβάσεις θέλει για να καλύψει έργο που σύμφωνα με τον νόμο είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας. Τώρα, αν θέλετε να ιδιωτικοποιήσετε το Υπουργείο Εργασίας, είναι μια συζήτηση να την κάνουμε.
Αλλά εδώ μιλάμε για ένα θέμα διαφάνειας. Και θέλω στη δευτερολογία σας να μην μας πείτε μια φιλοσοφία για το πώς σκέφτεστε το μέλλον, να έρθετε να νομοθετήσετε κάτι καλύτερο για τις ΜΚΟ, μάλιστα κύριε Υπουργέ, πολύ καλή ιδέα, αλλά να μας πείτε συγκεκριμένα από την ημέρα που εσείς αποκτήσατε νομοθετική εξουσιοδότηση από τη Βουλή των Ελλήνων το 2016, ποιες πράξεις έχετε υπογράψει, για ποιες ΜΚΟ και πόσα λεφτά τους δώσατε. Και το δεύτερο παραπλήσιο ερώτημα είναι, ασκούμε κάποιο έλεγχο σε αυτή τη ΜΚΟ που πάνε τα λεφτά του ελληνικού λαού? Αν δεν απαντήσετε και σήμερα, θα αναγκαστούμε να έρθουμε σε επίκαιρη επερώτηση ή σε όποια άλλη διαδικασία χρειάζεται. Τρεις μήνες ζητάω μια απλή απάντηση και μου λέτε θεωρίες και φιλοσοφίες. Ελπίζω στη δευτερολογία σας να μην κάνετε το ίδιο. Ευχαριστούμε τον κύριο Μηταράκη για την ακρίβεια στον χρόνο. Κυρία Υπουργέ, έχετε το λόγο για 3 λεπτά. Κύριε Μηταράκη, πραγματικά δεν κατανοώ. Μήπως δεν ξέρετε τη διαδικασία, γι' αυτό θα την επαναλάβω. Καταρχήν τα νούμερα, κύριε Μηταράκη. Τα νούμερα, κύριε Μηταράκη, τα οποία τα καταθέτω. Μην κάνετε φασαρία, αφού είναι ενός λεπτού ιστορία. 6.474.286.000 διενεμήθησαν από τις πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού το 2016. Και 7.113.481.000 διενεμήθησαν το 2017. Γιατί λέω ότι κάνετε φασαρία χωρίς λόγο? Γιατί λέω αυτό? Για τον απλούστατο λόγο, κύριε Μηταράκη, ότι φαίνεται ότι δεν ξέρετε ότι τα χρήματα του προϋπολογισμού τα κατανέμουμε στην περιφέρεια με βάση τα στατιστικά των προηγούμενων χρόνων. Εσείς νομίζετε ότι το Υπουργείο τα δίνει όπως θέλει? Μήπως δεν το ξέρετε αυτό? Δηλαδή, οι περιφέρειες, εμείς κάθε χρόνο έχουμε ένα προϋπολογισμό, τον ακούσατε, 6,5 εκατομμύρια, 7 τόσα κτλ. Τότε κατανέμουμε στις περιφέρειες τον προϋπολογισμό αυτών με βάση τα στατιστικά που έχουμε τον προηγούμενο χρόνο. Δεν αλλάξαμε τίποτα. Τίποτα. Τότε οι περιφέρειες, κύριε Μηταράκη, καλούν τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και της ΜΚΟ να υποβάλουν τα αιτήματά τους και εκείνες, οι περιφέρειες, επιλέγουν σε ποιο φορέα και πόσα χρήματα θα δώσουν στον καθένα. Στον καθένα. Δηλαδή τις ΜΚΟ, τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου κτλ. Τα επιλέγουν οι περιφέρειες, όχι το Υπουργείο. Και μας υποβάλλουν τα δικαιολογητικά που ορίζει ο νόμος. Τα οποία, όπως είπα πριν, είναι δυστυχώς με την υφιστάμενη νομοθεσία τυπικά. Τυπικά και όχι αξιολογικά. Το Υπουργείο τι κάνει? Το Υπουργείο απλά ελέγχει την ομιμότητα των στοιχείων υποβολής από τις περιφέρειες. Πού βλέπετε τις παρεμβάσεις του Υπουργείου Εργασίας? Τι έκανα εγώ λοιπόν? Ο κύριε Μηταράκη, φαίνεται ότι αγνοείτε εντελώς την κατάσταση. Αγνοείτε και δεν μπορείτε να αγνοείτε ότι έχετε κυβερνήσει τόσα χρόνια αυτή τη χώρα. Επομένως, ελέγχουμε την νομιμότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών. Γιατί κάναμε αυτή την τροπολογία? Γιατί, κύριε Μηταράκη, είχατε αφήσει έκθετα μεγάλα ιδρύματα τα οποία έχουν τεράστια σημασία στην προνοιακή πολιτική της χώρας. Λέω δηλαδή συγκεκριμένα την ΕΛΕΠΑΠ. Την ΕΛΕΠΑΠ, την οποία χρηματοδοτούσατε με ειδικά προγραμματικές συμβάσεις. Ήρθαν λοιπόν όλες οι οικονομικές μας υπηρεσίες και μας είπαν ότι αυτό δεν μπορεί να γίνεται πλέον. Και κατόπιν τούτου έφερα την τροπολογία η οποία έλεγε ότι επιπλέον των κριτηρίων και όσων ίσχυαν μέχρι εκείνη τη στιγμή, τίποτα δεν άλλαξε από αυτό, να μπορούμε να χρηματοδοτούμε επιπλέον και μετά από αιτιολογημένη και τα λοιπά έκφραση γνώμης του Υπουργείου, κατά τα γνωστά, επιπλέον πώς το λένε, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Ποια χρηματοδοτήσαμε επιπλέον των προτάσεων των περιφερειών? Την ΕΛΕΠΑΠ και το ΕΙΚ, το Εθνικό Ίδρυμα Κοφών. Την Ομοσπονδία Κοφών. 72.000 στην Ομοσπονδία Κοφών. Αυτές είναι οι πράξεις τις οποίες κάναμε. Όλα είναι στη διάβγεια
Μην κάνετε τα μωρά, παιδιά. Όλα είναι στη διάβια και άρα ανα πάσα στιγμή μπορούσατε να τα βρείτε. Όλα αναρτώνται και εγώ πιστεύω ότι η σημερινή επίκαιρη ερώτησή σας έχει άλλους στόχους. Ξαφνικά να βγείτε ότι δήθεν κάτι συμβαίνει στο χώρο αυτόν που τον έχετε αφήσει τόσα χρόνια χωρίς νόμους, χωρίς νομοθετικό πλαίσιο, χωρίς τίποτα, να εισηγούνται οι περιφέρειες μόνες τους. Δεν γνωρίζετε ότι ποιες θα δώσουμε νομικά πρόσωπα και ΜΚΟ εισηγούνται οι περιφέρειες. Δεν γνωρίζετε ότι ο Υπουργός με βάση αυτές τις εισηγήσεις κανονίζει. Τι δεν γνωρίζετε, ότι εμείς κάνουμε μόνο το νομικό έλεγχο. Αυτά θα τελειώσουν, ναι. Με το νέο νόμο πλαίσιο λοιπόν θα καθοριστούν οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι αναλυτικές, οι μοριοδοτήσεις με βάση τη λειτουργία του κάθε ιδρύματος με το οποίο θα υπάρχει προτεραιότητες και κάθε χρόνο. Αλλά να ζητάτε εσείς από μένα σήμερα τα ρέστα για ένα κράτος μπάχαλο στην κοινωνική προστασία που μας παραδώσατε είναι τουλάχιστον κατά την άποψή μου αστείο. Ευχαριστούμε, τα κατέθεσα εδώ. Μην ανησυχείτε. Μην ανησυχείτε, δεν καταλαβαίνω. Εντάξει, κύριε Μηταράκη. Συνεχίζω.